Υγεία το διαστημόπλοιό μας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Αυτό είναι ένα πραγματικό ταξίδι που συμβαίνει τώρα. Όσο βλέπετε αυτές τις εικόνες, ταξιδεύετε στο διάστημα με 107.000 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Τη στιγμή που εξετάζουμε, βρισκόμαστε εδώ και θα φτάσουμε στην αερινή ησημερία σε 11 εβδομάδες. Η Αφροδίτη εμφανίζεται το βράδυ περίπου κάθε 20 μήνες, αμέσως μετά τη δύση του ήλιου. Το 1998 θα είναι ορατή μόνο το πρωί. Περιστρέφεται στην ακριβώς επόμενη τροχιά από εμάς. Είναι ένας εσωτερικός πλανήτης μεταξύ γης και ήλιου, γι' αυτό και δεν τον βλέπουμε ποτέ μακριά από αυτόν. Κινείται πιο γρήγορα από εμάς. Σε 8 μήνες ολοκληρώνει μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Στη γη μια ολική περιστροφή διαρκεί 12 μήνες. Κάποιες φορές βλέπουμε την Αφροδίτη δεξιά του ήλιου και μετά από μερικούς μήνες αριστερά του. Αυτή τη χρονική στιγμή είναι ορατή το βράδυ. Όταν κοιτάζετε την Αφροδίτη με γυμνό μάτι, δεν είναι παρά ένα ακόμη λαμπερό σημείο στον ουρανό. Με ένα ζευγάρι κι άλλα όμως ή με ένα τηλεσκόπιο, θα δείτε ότι φωτίζεται τμηματικά όπως και η Σελήνη. Γιατί γίνεται αυτό? Όπως η Αφροδίτη βρίσκεται εγκύτερα στον ήλιο, φωτίζεται μόνο η μια πλευρά της, έτσι όπως σχηματίζεται και η ημισέλινος. Ένα βράδυ του Ιουλίου του 1999, ρίξτε μια καλή ματιά στην Αφροδίτη. Μετά τη δύση του ήλιου θα δείτε το ηλιακό σύστημα σε μια ευθεία, όπως ακριβώς έγινε και στα μέσα του Ιουλίου του 1997. Από αριστερά προς δεξιά ο Άρης, η Σελήνη, η Αφροδίτη και ο Ερμής, όταν δεν υπάρχει ομίχλη, και ο ήλιος, τον οποίο μπορούμε να φανταστούμε χαμηλά στον ορίζοντα. Όλοι οι συμπαγείς πλανήτες του ηλιακού συστήματος συγκεντρώνονται μπροστά στα μάτια μας και είναι πολύ εύκολα ορατοί πλάι στη Σελήνη. Ένα μήνα πριν η Σελήνη μας έδειξε την ίδια ευθυγράμμιση με εξαίρεση τον Ερμή που ήταν δεξιά του ήλιου, χαμηλά στον ορίζοντα. Στο μεταξύ ο Ερμής, ο πλησιέστερος πλανήτης στον ήλιο, έχει καλύψει το 1 τρίτο της τροχιάς του και τοποθετείται μεταξύ ήλιου και Αφροδίτης. Η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης συνεχίζουν το ταξίδι τους. Η Αφροδίτη λίγο πιο γρήγορα, ο Ερμής λίγο πιο αργά από μας. Η Σελήνη, πολύ κοντά στη Γη, μοιάζει να ανήκει στην ίδια οικογένεια με τους πλανήτες, ενώ στην ουσία αυτοί βρίσκονται 600 φορές πιο μακριά. Αυτή η ευθυγράμμιση μας κάνει καθαρό το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι πλανήτες και η Γη περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο. Με μια ματιά ο ήλιος, ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Σελήνη, ο Άρης και η Γη μας δείχνουν μόνο το μισό ηλιακό σύστημα. Το καλοκαίρι του 97, από εβδομάδα σε εβδομάδα, βλέπαμε όλο και περισσότερο την Αφροδίτη στο βραδινό ουρανό. Γιατί? Όπως ο ήλιος διασχίζει τον ουρανό, ακολουθείται από τη Σελήνη το βράδυ, η οποία δεν είναι ορατή στο γαλάζιο ουρανό. Όταν η Αφροδίτη ακολουθεί τον ήλιο σε μικρή απόσταση, το βράδυ, αμέσως μόλις δύσει εκείνος, πέφτει και αυτή χαμηλά στον ορίζοντα. Έτσι παραμένει αόρατη. Τώρα η Αφροδίτη εμφανίζεται σιγά σιγά μακριά από τον ήλιο. Όταν ακολουθεί τον ήλιο από μεγαλύτερη απόσταση, διασχίζει τον ουρανό μια ώρα αργότερα. Μετά από τη δύση του ήλιου, έχει μια ολόκληρη ώρα να λάμψει πριν βυθιστεί και αυτή χαμηλά στον ορίζοντα. Η Αφροδίτη είναι τόσο λαμπερή που πολλές φορές είναι ορατή και την ημέρα. Αν ο ουρανός είναι πολύ καθαρός, στην έρημο ή στα βουνά, ή αν τη στιγμή της εμφάνισής της εσείς πετάτε. Γιατί είναι τόσο λαμπερή η Αφροδίτη? Βρίσκεται πολύ κοντά σε εμάς, γι' αυτό και φαντάζει μεγαλύτερη από άλλα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά. Ο Δίας βρίσκεται πολύ μακρύτερα και είναι θαμπός. Όπως ο Δίας και οι λοιποί πλανήτες, η Αφροδίτη αντανακλά το φως, δεν λάμπει από μόνη της.
Στην πραγματικότητα, αντανακλά μεγάλη ποσότητα ηλιακού φωτός, πρώτον γιατί βρίσκεται πολύ κοντά στον ήλιο και απορροφά μεγάλο μέρος των ακτίνων του, και δεύτερον επειδή είναι καλυμμένη με ένα στρώμα λευκών νεφωμάτων που έχουν τη δυνατότητα να αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου. Αυτά τα σύννεφα καλύπτουν την επιφάνεια της Αφροδίτης. Χρειάστηκε να στείλουμε ένα διαστημικό όχημα έρευνας για να ανακαλύψουμε τη σύσταση του τοπίου της. Η θερμοκρασία είναι τόσο υψηλή που λιώνει ακόμα και μολύβι. Η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης εμποδίζει τη συμπυκνωμένη θερμότητα να ξεφύγει στο διάστημα. Αυτό είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο αυτό υπάρχει και στη Γη. Η ατμόσφαιρά μας επιβραδύνει την απομάκρυνση της θερμότητάς μας, που είναι χαμηλότερη από της Αφροδίτης, και μας προστατεύει από ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, από μέρα σε νύχτα και από καλοκαίρι σε χειμώνα. Στην Αφροδίτη δεν υπάρχει καλοκαίρι ή χειμώνας. Οι ακτίνες του ήλιου πάντα την αγγίζουν σχηματίζοντας την ίδια γωνία, επειδή ο άξονας της Αφροδίτης είναι σχεδόν κάθετος σε σχέση με την τροχιά της. Κάτω από τα σύννεφα, οι κάτοικοι της Αφροδίτης, αν υπήρχαν, δεν θα μπορούσαν ποτέ να δουν τα αστέρια ή ακόμα και το γειτονικό τους πλανήτη, τη Γη. Η Αφροδίτη όμως έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Περιστρέφεται αντίθετα από τους περισσότερους πλανήτες και πάρα πολύ αργά. Η περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της διαρκεί 24 ώρες, η περιστροφή του Δία 10 ώρες, ενώ η περιστροφή της Αφροδίτης 8 ολόκληρους μήνες, λίγο περισσότερο δηλαδή από τη διάρκεια της περιστροφής της γύρω από τον ήλιο. Τι συμβαίνει? Το παχύ στρώμα ατμόσφαιρας της Αφροδίτης προκαλεί μια παλιρροϊκή επίδραση, όπως γίνεται και με τις παλίρριες στους ωκεανούς μας. Η έλξη του ήλιου επιδρά πάνω στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης και δημιουργεί ένα παλιρροϊκό εξόγκωμα. Καθώς αποκλίνει από το αρχικό της σχήμα, η Αφροδίτη επιβραδύνει στην περιστροφή γύρω από τον εαυτό της. Σαν αποτέλεσμα, ο ήλιος έχει περισσότερη ώρα να θερμάνει αυτό το μέρος της ατμόσφαιρας, εντείνοντας το παλιρροϊκό φαινόμενο και ελαττώνοντας ακόμη περισσότερο την ταχύτητα περιστροφής του πλανήτη. Αυτές οι επιδράσεις αυξάνουν την ισχύ τους μέχρι που η περιστροφή του πλανήτη διακόπτεται και πολλές φορές αναστρέφεται ελαφρώς. Ένα μυστήριο φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του κάθε που η Αφροδίτη και η Γη βρίσκονται πολύ κοντά. Κάθε που συναντιόμαστε, κάθε 20 μήνες, η ίδια πάντα πλευρά της Σελήνης βλέπει προς το μέρος μας. Μπορεί να είναι μια απλή σύμπτωση, αλλά και ένα παιχνίδι αλληλενεργειών μεταξύ Γης και της γειτονικής μας Αφροδίτης. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δείξουμε παραθαλάσσιες δύσεις του ήλιου. Ο ορίζοντας μοιάζει να είναι απείρως μακριά, δεν είναι όμως έτσι. Θα σας πάμε ακόμα πιο ψηλά για να μπορέσετε να δείτε πιο μακριά. Και όταν ένα καράβι εμφανίζεται στον ορίζοντα, θα ανακαλύψετε ότι η Γη είναι στρογγυλή. Όταν ο ήλιος περνάει από τον ορίζοντα, μας δείχνει καθαρά την ίνιση του διαστημόπλοιου Γη. Γιατί ο ήλιος όταν δει γίνεται κόκκινος? Το λευκό φως του είναι ένα μεταμορφωμένο ουράνιο τόξο. Χάνοντας το γαλάζιο μισό του το βράδυ, ντύνεται στα κόκκινα. Γιατί ο ήλιος μοιάζει επίπεδος όταν αγγίζει τον ορίζοντα και άλλες φορές μοιάζει να διασπάται? Όταν το βλέπετε να δει, έχει ήδη δύσει εδώ και 8 λεπτά. Τόση ώρα παίρνει το φως του ήλιου για να φτάσει στη Γη. Βλέπουμε φώτα συνεχώς γύρω μας. Το φως όμως των αστεριών παίρνει χρόνια ή ακόμα και μια χιλιετία για να φτάσει ως εμάς. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε μια βουτιά του ήλιου. Η Γη κινείται αργά και μας φέρνει σε επαφή με τον ήλιο. Στην επόμενη Πανσέληνο θα περάσουμε χαμηλά στον ουρανό, όσο ο ήλιος θα βρίσκεται ακόμα ψηλά. Το χειμώνα συμβαίνει το αντίθετο. Γιατί? Η απάντηση την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλοιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Χαρά Τσακίρη. Μίξη ήχου Κικής Κορδαρά.
Το άνοιγμα.